Μία εβδομάδα μετά την καταστροφική πυρκαγιά, τα συντρίμμια από την ψυχή της εφημερίδας Νέα Κρήτη, το πιεστήριό της, άρχισαν να απομακρύνονται. Κομμάτι-κομμάτι, τα μηχανήματα του πιεστηρίου, που τύπωσαν την ιστορία του τόπου των τελευταίων 23 ετών, κουβαλώντας τη μαυρίλα της καταστροφής, άρχισαν να φεύγουν από τις εγκαταστάσεις του ομίλου, σηματοδοτώντας όχι τη θλίψη ή την απώλεια κυρίως, αλλά το νέο που από σήμερα δημιουργείται χώρος για να εγκατασταθεί. Την ώρα που ξεκινούσε η απομάκρυνση των μηχανημάτων του πιεστηρίου που καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά και μετά από 4 ψηφιακά φύλλα, η εφημερίδα των Κρητικών επέστρεψε στα χέρια των αναγνωστών της, κάνοντας πράξη τη δέσμευση από την πρώτη κιόλα στιγμή ότι το στοίχημα της έγκυρης ενημέρωσης και της αδιάκοπης προσπάθειας είναι πάντα ανοιχτό στον όμιλο της Κρήτη TV και πάντα με επίκεντρο τους πολίτες και το χρέος απέναντι στην κοινωνία. Ύστερα λοιπόν από 7 μέρες που συμπληρώνονται σήμερα, 4 ηλεκτρονικές εκδόσεις που ήταν δωρεάν και παραμένουν δωρεάν για όλους τους Κρητικούς, η εφημερίδα Νέα Κρήτη επιστρέφει στα χέρια των Κρητικών, γιατί στα χέρια των Κρητικών γινόμαστε πιο δυνατοί. Αυτό είναι και κυριολεκτικό, αλλά είναι και μεταφορικό, διότι βρισκόμαστε εδώ για τους ίδιους τους αναγνώστες και όχι για κάποιο επιχειρηματικό αυτή τη στιγμή συμφέρον. Δίνουμε την προσπάθεια για την ενημέρωση, το καθήκον είναι αυτό. Η εκ νέου κυκλοφορία της εφημερίδας στα περίπτερα δεν πέρασε απαρατηρητή, με πολίτες που καθημερινά βρίσκουν στη Νέα Κρήτη την έκφραση της ανεξάρτητης και ποιοτικής ενημέρωσης να σχολιάζουν με νόημα τη γρήγορη επάνωδό της για την ενημέρωση του νησιού. Καλό είναι που επανεκδίδεται, διότι υπάρχει χρόνια στα καφενεία, στις γειτονιές, τη διαβάζουν οι άνθρωποι, ενημερώνονται από αυτήν, κυρίως από τη Νέα Κρήτη, και είναι ένα πολύ καλό κομμάτι που τόσο γρήγορα ξαναβγήκε στην κυκλοφορία και επανακυκλοφορεί. Μπράβο σας που επανήλθατε στην εκτύπωση της εφημερίδας. Τη διαβάζανε λοιπόν. Όλα τα προβλήματα, άμα τα διαβάσεις, άμα τα αναδεικνύουν οι δημοσιογράφοι, δεν τα ξέρουν οι πολίτες. Η εφημερίδα, η Νέα Κρήτη, ήταν μια εφημερίδα που διαβάζαμε όλοι. Με αξιόλογα νέα στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει και να την έχουν πάει στα χέρια μας. Πολλά χρόνια. 25 χρόνια την παίρνω επί καθημερινής βάσεως. Και ανησυχούμε για αυτό που έπαθε, αλλά αφού φτιάξανε όλα, όλα καλά. Με το σήμα της να μην χάνεται ούτε δευτερόλεπτο και η Κρήτη TV, που παρά το γεγονός ότι υπέστη σοβαρές καταστροφές στις εγκαταστάσεις της από την καταστροφική πυρκαγιά, συνεχίζει δυναμικά το στοίχημα της ενημέρωσης. Μια σύνδεση με την κοινωνία που επί 33 χρόνια είναι καθημερινή. Δεν το βάζουμε κάτω, τη δύναμη την παίρνουμε από τους Κρητικούς και συνεχίζουμε μέσα από κάθε δυσκολία να είμαστε παρόντες στην ενημέρωση, την αντικειμενική ενημέρωση. Κι όμως, οι περισσότεροι από όσους παρακολούθησαν τη διαδικασία της έναρξης, της απομάκρυνσης των μηχανημάτων του τυπογραφείου, θυμήθηκαν μια άλλη στιγμή, 23 χρόνια πριν, όταν αυτό ακριβώς το τυπογραφείο ερχόταν για να στηθεί μέσα στο χώρο που τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά. Οι μέρες τότε ήταν μέρες γιορτής, με τον Όμιλο να εγκαινιάζει το νέο του στοίχημα, μετά την πετυχημένη πορεία της Κρήτη TV και του 984. Μέρα γιορτής, όπως και τα 23 σχεδόν χρόνια που ακολούθησαν, βάζοντας την εφημερίδα Νέα Κρήτη στα σπίτια και την καρδιά των Κρητικών. Νέα Κρήτη, η πρώτη παγκρήτια ημερήσια εφημερίδα. Τελικά είμαι ο τύπος που θα ζητάς κάθε πρωί στα περίπτερα. Αγάπησαν, αγαπάνε και θα συνεχίσουν να αγαπάνε από ό,τι κατάλαβα. Σωστά? Ωραία, δόξα σε ο Θεός, αφού δεν χτύπησε κανείς, δεν τραυματίστηκε κανείς με αυτή τη ζημιά που έγινε, συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να βγαίνει. Όλες οι εφημερίδες πρέπει να βγαίνουν. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται. Εύχομαι τα καλύτερα. Και διαβάζετε? Διαβάζω. 23 χρόνια μετά,
από τη χαρά της τότε εγκατάστασης στη θλίψη της καταστροφής με κοινό τόπο τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους της διοίκησης του ομίλου που οραματίστηκαν και υλοποίησαν και είναι εδώ για να δημιουργήσουν και πάλι, εργαζόμενους που επί δεκαετίες παραμένουν αδιάλειπτα και με σθένος και πολίτες που μπορεί τίποτα να μην τους συνδέει άμεσα με τα μέσα, γνωρίζουν όμως καλά πως η πορεία του ομίλου της Κρήτη TV συνδέθηκε με την εξέλιξη της ίδιας της Κρήτης και των κριτικών, υπηρετώντας το δίκαιο, την αλήθεια, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και κυρίως, μετά και την τελευταία καταστροφή, συνδέθηκε με το ίδιο το DNA της Κρήτης μας, που δεν το βάζει κάτω, συνεχίζει και θα συνεχίζει.